200 εικαστικά έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, σχολείων και καλλιτεχνικών εργαστηρίων της Ελλάδας και της Κύπρου δίνουν περιεχόμενο στην πρώτη διεθνή έκθεση Mail Art που συνδιοργανώνουν υπό την αιγίδα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού η Εύξηνος Λέσχη Θεσσαλονίκης και η εικαστικός Σοφία Αμπερίδου με θέμα «Ξεριζωμός Unprinting Art 22». Είναι η πρώτη έκθεση με τίτλο Mail Art Ξεριζωμός Unprinting 22. Τον Φεβρουάριο του 2022 έγινε ένα διεθνές κάλεσμα σε όλους τους καλλιτέχνες κάθε ηλικίας, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους, να συμμετάσχουν σε αυτό το κάλεσμα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Για μας τους Έλληνες, για μας τους ποντιακής καταγωγής, της Μικρασιατικής καταγωγής, είναι ένα θέμα το οποίο κυλάει στο DNA μας. Και μία σκέψη δική μου που γεννήθηκε στο μυαλό μου πριν 5 χρόνια περίπου και βρήκε την υλοποίηση μέσα από την αιγίδα του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα στον εκθεσιακό αυτό χώρο να βρισκόμαστε και να εκθέτουμε 200 έργα μικρών και μεγάλων καλλιτεχνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα από τις συνέργειες, όπως στην προκειμένη περίπτωση Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, ένας καθαρά προσφυγικός δήμος στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Η Εύξηνος Λέσχη Θεσσαλονίκης, που είναι ένα ιστορικό σωματείο που πλησιάζει τα 90 χρόνια του χρόνου από την ίδρυσή της, με ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό και εθνικό έργο στα πράγματα της πόλης και όχι μόνο. Και βέβαια με την συμμετοχή των ίδιων των δημιουργών βοηθούν στο να αναδεικνύεται η ιστορία, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, μια από τις σημαντικότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού, εν προκειμένου της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου, αλλά και γενικότερα μια και βρισκόμαστε μέσα στο επαιτειακό έτος των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται, ενεργοποιούνται δυνάμεις και κυρίως πολλά παιδιά, γιατί βλέπουμε ότι πολλά από τα έργα είναι των παιδιών. Έτσι περνά και βιωματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία μια πολύ σημαντική πτυχή της ιστορίας του ελληνισμού μας. Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος καλλιτέχνες κάθε ηλικίας από όλο τον κόσμο, αποστέλλοντας τα έργα τους μέσω ταχυδρομείου.